Κλείσουμε από τους πλέον ειδικούς, τον κύριο Χρήστο Βεντούρη, ο οποίος είναι διευθυντής τεχνολογίας της εταιρείας Symantec. Καλώς ορίσατε, κύριε Βεντούρη. Ευχαριστώ πολύ, καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι τα είπα καλά, έτσι. Μια χαρά ως τώρα. Λοιπόν, και πάμε να συζητήσουμε αυτό το περιβόητο θέμα της θωράκισης των εταιρεών έναντι καταστροφής δεδομένων. Ακούμε για επιθέσεις, hackers και όλα αυτά, τα οποία έχουν μεγάλο κόστος για τις επιχειρήσεις. Προφανώς εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη κουλτούρα. Φαντάζομαι ότι κάποιες μόνο μεγάλες επιχειρήσεις έχουν προχωρήσει σε μια σοβαρή θωράκιση των δεδομένων τους και από εκεί πέρα επικρατεί το χάος. Για δώστε μας μια εικόνα. Θα έλεγα λίγο να ξεκινήσουμε την κουβέντα όχι τόσο από την θωράκιση των συστημάτων, αλλά από τη θωράκιση της πληροφορίας. Μάλιστα. Τώρα πια η ζωή μας, τόσο η επαγγελματική όσο και η προσωπική, περιστρέφεται γύρω από δεδομένα τα οποία είναι ψηφιοποιημένα. Δηλαδή, εσείς και εγώ, σαν καταναλωτής, έτσι αποθηκεύουμε τη μουσική μας, τις φωτογραφίες μας ηλεκτρονικά πλέον. Γράφουμε σε blogs, γράφουμε σε ιστοσελίδες κλπ. Αντίστοιχα και μια επιχείρηση έχει και αυτή δεδομένα η οποία πρέπει να τα προστατεύσει. Έτσι, από την πιο μικρή επιχείρηση στην πιο μεγάλη. Φανταστείτε, δηλαδή, για παράδειγμα, ακόμα και μια μικρή επιχείρηση να μην μπορεί να τιμολογήσει για κάποιες ώρες λόγω κάποιου προβλήματος συστήματος ή να απολέσει το πλατολογείο της. Έτσι, λοιπόν, μια μικρή επιχείρηση, για παράδειγμα, που δραστηριοποιείται στη χονδρική στα τσιγάρα και έχει 5-6 υπαλλήλους. Πολύ σωστά. Και έχει ένα σωρό, ένα τεράστιο όγκο τιμολογίων, δεδομένων και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει πλέον επιχείρηση με 5 τουλάχιστον υπαλλήλους που να μην έχει τουλάχιστον ένα ή δύο υπολογιστές και ένα σύστημα για την τιμολόγηση. Μάλιστα. Έτσι, πλέον τιμολόγηση, η χειρόγραφη είναι παρελθόν. Γι' αυτό και οι επιχειρήσεις πρέπει πια να λαμβάνουν περισσότερα μέτρα προστασίας, τόσο για την ασφάλεια, την καθαυτού ασφάλεια των δεδομένων, όσο και τη διατήρησή τους. Έτσι. Μπορεί, για παράδειγμα, να έρθει κάποια αρχή και να ζητήσει τα τιμολόγια που είχε εκδώσει πριν 3 μήνες ή πριν 1 χρόνο. Έτσι. Λοιπόν, χρειάζεται και η διατήρηση των δεδομένων, αλλά και η προστασία τους από αλλοιώσεις, από διαγραφή, δολιοφθορές κτλ. Μάλιστα. Για δώστε μας μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε σε αυτό το επίπεδο στην Ελλάδα. Προφανώς στο εξωτερικό μιλάμε ότι αυτό αποτελεί ευαγγέλιο για τις επιχειρήσεις. Εδώ στην Ελλάδα βρισκόμαστε πίσω, πέρα δηλαδή φαντάζομαι από κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, κάποιες δέκο ενδεχομένως, και μιλάμε κυρίως για τις εισηγμένες εταιρείες του ελληνικού χρηματιστηρίου. Από εκεί και πέρα υπάρχει το απόλυτο κενό. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα είναι μόλις το 0,6% του συνόλου των επιχειρήσεων και το 94-95% απασχολεί κάτω από 49 άτομα, άρα στις περισσότερες οι οποίες κινούνται τιμολόγια κτλ. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα εδώ πέρα και θέλω να μου πείτε κυρίως να μου αναφέρετε παράδειγμα το τι συνέβη σε μια επιχείρηση η οποία δεν είχε λάβει αυτά τα μέτρα προστασίας και τι κόστος κλήθηκε να πληρώσει επιχειρηματίας την επόμενη μέρα, γιατί έπρεπε να λειτουργήσει στην επιχείρησή του μετά τα νέα δεδομένα της καταστροφής του λογισμικού ή της φθοράς που υπέστη ή οτιδήποτε άλλο. Το κύριο θέμα στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι όχι τόσο ότι δεν είναι κατάλληλα προστατευμένες, αλλά όσο ότι δεν γνωρίζουν επακριβώς πώς θα τους κοστίσει μια πιθανή απώλεια. Μια πιθανή απώλεια δεν σημαίνει απλά ότι έχασα, δεν σημαίνει το κόστος της υγείας της πληροφορίας, αλλά το κόστος της επανάκτησής της ή της επαναδημιουργίας της. Φανταστείτε, για παράδειγμα, το πελατολόγιο ενός ακόμα και μιας μεσαίας επιχείρησης να χαθεί. Ή κάποιος υπάλληλος ο οποίος είναι δυσαρεστημένος και αποχωρεί από την επιχείρηση, να πάρει το πελατολόγιο της επιχείρησης και να το δώσει κάπου αλλού, στην επόμενη εργοδότη του, για παράδειγμα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι από μια έρευνα που έχει γίνει στη Symantec στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική, και με δεδομένα τα οποία είδαμε ότι ταιριάζουν και στο ελληνικό περιβάλλον, έχουμε δει ότι από τις μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όλες σχεδόν είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό άποψη ασφάλειας. Δηλαδή, έχουν τις πολιτικές ασφαλείας καταγεγραμμένες, προστατεύουν τόσο την περίμετρό τους, όσο και την πληροφορία. Στις μικρότερες επιχειρήσεις υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα ετοιμότητας. Που είναι συντριπτική πλειονότητα. Έτσι. Είναι συντριπτική πλειονότητα. Και να δούμε λίγο ποιες είναι για να έχει ένα ασφαλές λογισμικό και να προστατεύσει τα δεδομένα του ή τη διακίνηση των πληροφοριών που έχει καθημερινά μέσω του υπολογιστή. Από τους hackers, τους ιούς και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, βήμα-βήμα, τι πρέπει να κάνει από τη στιγμή που ξεκινάει σήμερα μια επιχείρηση με 5-10 νοματέους, έχει ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, τι πρέπει να κάνει βήμα-βήμα. Το πρώτο βασικό, το οποίο θα πρέπει να εστιάσει μιας επιχειρηματίας, είναι η προστασία των δεδομένων, όχι από αλλίωση κυρίως, αλλά από απώλεια. Έτσι, λοιπόν, μια λύση backup, όπως την ονομάζουμε, είναι
σίγουρα το πρώτο βήμα που πρέπει να εφαρμόσει κάποιος, ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να επαναφέρει δεδομένα τα οποία έχασε. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι να προστατεύσει τα συστήματα, τα PC, τα desktops, τα laptops, τους servers οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι μέσα στην υποδομή, με κάποια λύση αντιβιωτικού, η οποία θα μπορεί να περιλαμβάνει και περισσότερες λύσεις προστασίας. Και στη συνέχεια θα προστατεύσει και την περίμετρό του, δηλαδή την διακίνηση των email ή την πρόσβαση των χρηστών προς το ίντερνετ, να την επιτρέπει μεν, έτσι, γιατί χρειάζεται πια για λόγους παραγωγικότητας, αλλά να είναι ελεγχόμενη σε τέτοιο βαθμό ώστε να προστατεύει την πλοήγηση στο ίντερνετ, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζει και την, και το privacy του χρήστη. Μάλιστα. Έχετε πολλούς πελάτες και εγώ θα επιμείνω λίγο στους μικρούς πελάτες. Mm-hmm. Μεγάλες εταιρείες έχουν άλλα επίπεδα, άλλα μοντέλα οργάνωση και λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο όπως είναι στο εξωτερικό. Να πάμε λίγο στους μικρούς πελάτες. Παθαίνουν και μαθαίνουν ή λειτουργούν προληπτικά? Συνήθως παθαίνουν για να μάθουν. Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του μεγέθους. Πρέπει να πάθουν τη ζημιά για να τρέξουν μετά να πάρουν μέτρα. Τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις του μεγέθους που αναφερόμαστε παραδέχονται ότι έχουν κάποιο περιστατικό. Όχι απαραίτητα από hackers. Ναι, ναι. Έτσι, ακόμα και από κάποιον υπάλληλο, όπως είπαμε, ο οποίος κατά λάθος μπορεί και από λάθος να έχασε. Περιπτώσεις δηλαδή κάποιος ο οποίος απολύθηκε και έκανε ζημιά. Ναι, σωστά. Για από λάθος. Ή λάθος. Υπάρχουν και ανθρώπινα λάθη. Από αυτές τις επιχειρήσεις υπολογίζουν ότι έχουν χάσει σε κάθε τέτοιο συμβάν περίπου 40% των δεδομένων τους. Είτε αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία, ναι, είτε αποτελεί προσωπικά δεδομένα υπαλλήλων, πελατών. Προφανώς το κόστος δεν είναι εύκολο να αποτιμηθεί σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Το κόστος δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή, να πεις ότι έχασα κάποια δεδομένα, θα πληρώσω 10.000 ευρώ για να τα ξαναπάρω πίσω. Το κόστος είναι, είναι μια διαρκής διαδικασία αυτή πλέον που σε βάζει σε μια περιπέτεια. Πρέπει να θωρακίσεις το λογισμικό σου και βεβαίως να τρέξεις για να ξαναβάλεις μέσα στο παιχνίδι αυτά τα δεδομένα που είχες χάσει. Άρα, μιλάμε για ένα σημαντικό κόστος. Το κόστος είναι δύσκολο να αποτιμηθεί γιατί μιλάμε όχι τόσο για το κόστος της πληροφορίας που χάσαμε, σωστά, αλλά είναι και το κόστος που έχει να κάνει με το πρόθεσμο αποτέλεσμα που μπορεί να έχει αυτό στην επιχείρηση. Για παράδειγμα, υπήρχαν επιχειρήσεις οι οποίες έτυχε να κλείσουν από απώλεια δεδομένων, γιατί έχασαν τη φήμη που είχαν στους πελάτες τους. Χάσαν την πελάτη στην εμπιστοσύνη τους. Έχασαν βέβαια κάποιος, ας πούμε, μια επιχείρηση, προφανώς μπορεί κάποιος να μπει και μέσα, να έμαθε κάποια δεδομένα και αυτό βεβαίως σε κάποιους πελάτες δεν αρέσει και σου λέει τι γίνεται, έχουμε κάποιες συναλλαγές, χάνουν τα δεδομένα, είναι την ξέφραγο αμπέλι που μπορεί ο καθένας να μπαίνει, οπότε αυτό προφανώς δημιουργεί και ακριβώς πρόβλημα στη φήμη της εταιρείας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις έτσι που έχουν τύχει από μικρούς επιχειρηματίες και μεγάλους βέβαια. Η πιο συνήθις περίπτωση είναι η απώλεια δεδομένων κυρίως από λάθος, από σφάλμα. Κάποιος έκλεισε έναν υπολογιστή την ώρα που έκανε κάποια εργασία εσωτερικά που δεν θα έπρεπε να γίνει, κάποιος έσβησε κατά λάθος ένα αρχείο. Υπάρχουν τέτοια πολλά χαρακτηριστικά, ειδικά στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και η επαναφορά μετά στην πρώτερη κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη αν δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνολογία. Μάλιστα. Δηλαδή και αυτό σε πρώτη φάση τι θα σημαίνει για την επιχείρηση. Και σε επίπεδο οικονομικό κυρίως. Αν για παράδειγμα μια επιχείρηση δεν μπορέσει να τιμολογήσει τα προϊόντα τα οποία θέλει να βγάλει στο πελατολόγιο της, μπορεί να σημαίνει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ. Έχουμε πώς το αποκαθιστά, πώς το αποκαθιστά, με ποιο κόστος μάλλον αποκαθιστά. Το κόστος αποκατάστασης συνήθως είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της επένδυσης στην προστασία. Όσο συνήθως γίνεται, είναι αυτό. Είναι περίπου, έχουμε εκτιμήσει ότι είναι περίπου 2,5 φορές μεγαλύτερο το κόστος της αποκατάστασης από το κόστος της επένδυσης. Είναι εδώ πέρα αυτό που λέμε ότι πολλές φορές λειτουργούμε με την αντίστοιχη κουλτούρα που λειτουργούμε σε πολλά άλλα ζητήματα, όπως η ασφάλεια για παράδειγμα. Λες, δεν θα μου τύχει. Δεν το κάνεις αν δεν είναι κάτι υποχρεωτικό. Δεν λέμε για τα σπίτια τώρα που ασφαλίζονται υποχρεωτικά όταν αγοράζει κάποιος μέσω τράπεζας, με δάνειο δηλαδή. Αλλά οι περισσότεροι νομίζουν ότι δεν θα τύχει σε αυτούς αυτή η κακή εμπειρία, δεν θα ζήσουν αυτή την κακή εμπειρία με αποτέλεσμα μετά να τρέχουν και να μην φτάνουν. Άρα εδώ πέρα αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι ότι προληπτικά, δηλαδή κάποιος είναι μια πραγματική επένδυση το να έχει άρτια οργανωμένο και θωρακισμένο όλο τον πλούτο των πληροφοριών και των δεδομένων που διαθέτει, γιατί μια στραβή άμα τύχει, τότε αυτό θα σημαίνει σημαντικό κόστος. Ακριβώς. Και βεβαίως οι επιχειρήσεις, ένα τέτοιο κόστος, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις σε μια τέτοια συγκυρία, αυτό το κόστος προφανώς είναι και πολύ μεγάλο. Ακριβώς, είναι σημαντικό να καταλάβουν επιχειρήσεις ότι ειδικά λόγω της συγκυρίας που υπάρχει στην Ελλάδα, θα πρέπει να σκεφτούν σε επένδυση προστασίας των δεδομένων τους. Μάλιστα. Έτσι.